Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Γεια σας, κύριε Αρβανίτη. Καλή χρονιά. Επίσης και καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είναι θέμα του 24ωρου, να πάρω και το δικό σας σχόλιο για τις πρώτες κινήσεις, για τα πρώτα βήματα του νέου Αμερικανού Πρόεδρου. Κοιτάξτε, μόνο θετικά μπορείς να δεις τις πρώτες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου και είναι και πολλά μηνύματα που πρέπει να έρθουν από την Αμερική που επιστρέφει στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή μετά την πολύ θλιβερή αυτή παρένθεση του Τραμπ. Και υπάρχουν θέματα τα οποία νομίζω ότι και η Ευρώπη πρέπει να τα δει, διότι έχει βγει λίγο από τις ράγκες και πήγαινε σε πολλά σημεία να συναντήσει την πολιτική του κ. Τραμπ. Καταρχήν να σας πω, το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, από τα πρώτα διατάγματα που έβαλε μπροστά ο νέος πρόεδρος ήταν το μεταναστευτικό. Έτσι. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε μια φοβική στάση στο θέμα. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα, τα οποία νομίζω είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σας πω και κάτι για τον Biden, ξέρετε, και πρέπει να το δει εδώ πιο σοβαρά και η ευρωπαϊκή αριστερά στο σύνολό της. Ο Biden για να συνθέσει πρόγραμμα συνεργάστηκε με το αριστερό κομμάτι του κόμματος. Και το αριστερό κομμάτι του κόμματος και η αριστερά στην Αμερική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι οι σχέσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σήμερα με το Δημοκρατικό Κόμμα και ιδιαίτερα με την πλευρά αυτή της Αμερικής από την ελληνική αριστερά και τα προοδευτικά κόμματα είναι αναγκαία όσο ποτέ. Μάλιστα. Ναι, είναι μια ανάγνωση που θα την δούμε φαντάζομαι και στην πράξη, έτσι. Θα το δούμε να συμβαίνει αυτό, αλλά όπως λέτε έχουμε μια απόλυτη στροφή σε σχέση με τις κινήσεις του προκατόχου του και στο μεταναστευτικό και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κλιματική αλλαγή σε πολλά ζητήματα ήδη. Έχετε λοιπόν, δίκιο που το αναφέρετε. Πάμε... Η επιστροφή δηλαδή των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μια πολύ σημαντική είδηση, όπως και μια άθλιο σημείο ήταν η απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για τον πλανήτη. Λοιπόν, έλατε να δούμε, γιατί είναι πολύ φρέσκο, είναι επί του πιεστήριου, έτσι για να θυμηθούμε μια φράση του χώρου μας, μια δική σας καταγγελία για μια τροπολογία που μάλιστα ήρθε έτσι αυτό που λέμε της τελευταίας στιγμής και την καταγγέλλετε διότι λέτε πως δημιουργεί αρκετά προβλήματα κυρίως στους τηλεεργαζόμενους. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε τι έγινε πολλούς μήνες τώρα και τι θα γίνει και τους επόμενους, αλλά ενδεχομένως και τα επόμενα χρόνια. Είναι μια ρύθμιση που θα έρθει για να μείνει και έχει ένα πολύ βαθύ, λέτε, δεξιό αποτύπωμα. Τι είναι αυτή η πρόβλεψη και πώς μπορεί να αλλάξει, γιατί μιλάτε για ένα βρώμικο παιχνίδι σε αυτή την ιστορία. Έτσι το βλέπω εγώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κανόνες για την τηλεργασία και η τηλεργασία δεν αφορά μια μικρή, αλλά και μικρή μερίδα να αφορούσε, πάλι το ίδιο σημαντικό θα ήταν για μας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι αφορά ένα μεγάλο ποστό των εργαζομένων στις νέες συνθήκες. Και με τον COVID, όπως ξέρετε, αυτή η ανάγκη έγινε ακόμα πιο επιτακτική. 6 μήνες και δουλεύουμε για το γενικό νομοθέτημα, την οδηγία θα έλεγα, το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθορίσει στα μέλη της για τους εργαζόμενους και την προστασία τους. Και πήγαινε καλά. Και θέλω να σας πω ότι και από τη δικιά μας την πλευρά, από μένα τουλάχιστον, πέρασαν 6 πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τροπολογίες για τους εργαζόμενους. Ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Όλο αυτό το διάστημα δεχόμασταν mail φιλικά από διάφορες οργανώσεις εργοδοτών και από το ελληνικό πεδίο και από το εξωτερικό που ζητούσαν αυτό το νομοθέτημα να λάβει χώρα, να ενεργοποιηθεί μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια γιατί, έλεγα εγώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θύμωσα πάρα πολύ είναι ότι είδαμε την πρόταση των εργοδοτών
του Σέβεν προκειμένου στην Ελλάδα και των αντίστοιχων οργανώσεων στο εξωτερικό, να έρχεται ως τροπολογία της τελευταίας στιγμής, χθες το πρωί, από το κόμμα της δεξιάς, από το Λαϊκό Κόμμα, από το EPP. Αυτό που με εξόργησε ακόμα πιο πολύ είναι ότι ο εισηγητής σοσιαλδημοκράτης Μαλτέζος, που έχει το σύνολο και είμαστε όλοι θετικοί, βάζει την τροπολογία μέσα στο εξαιρετικό αυτό κείμενο. Ουσιαστικά η τροπολογία αυτή, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, ανατρέπει επί της ουσίας αυτό που θα ψηφίζαμε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο λαός, φάτε τα μάτια ψάρια. Δηλαδή, θα είχαμε ένα νόμο ο οποίος δεν θα λειτουργούσε και θα τον ξανασυζητήσουμε σε 3 χρόνια. Και κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, σε 3 χρόνια δεν θα είμαστε εμείς ευρωβουλευτές, θα είναι μια άλλη πλειοψηφία. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά φέξε αγνά και αγνάντευε, που λέμε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και στα 3 αυτά χρόνια, διότι θα πάμε στα 5, στα 3 αυτά χρόνια οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της εργασίας είναι εντυπωσιακά αρνητικές για τους εργαζόμενους και σε 3 χρόνια θα είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Είναι η απόλυτη υποκρισία των πολιτικών δυνάμεων στην προκειμένη περίπτωση και η παγίδα για να μας πούν τώρα, αν δεν ψηφίσεις Αρβανίτη αυτό, είσαι κατά του δικαιώματος αποσύνδεσης. Α, δεν είπαμε τι είναι αυτό. Ζητάγαμε και απαιτούσαμε το δικαίωμα του εργαζόμενου στην αποσύνδεση από την εργασία. Δηλαδή δεν μπορεί ο εργοδότης ανά πάσα στιγμή να έχει τον εργαζόμενο 24 ώρες το 24ωρο, επειδή είναι τηλεεργαζόμενος, πρέπει να υπάρχει ένα ωράριο. Αυτό ζητάνε οι εργοδότες και αυτό ήρθαν οι δεξιοί και οι σοσιαλδημοκράτες να νομοθετήσουν ότι αυτό να γίνει όχι τώρα, σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τα δικά μας. Γίνεται μεγάλη συζήτηση ήδη και είδαμε ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια, εκτός από κάποια κεντρικά, στέκονται απέναντι στο κοινό νομοσχέδιο του παιδείας και του προστασίας του πολίτη, κυρίως στα ζητήματα των βάσεων, αλλά και της αστυνομίας των πανεπιστημίων. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα, για να ξεκινήσει και εκεί μια διαβούλευση, το σχέδιο τέλος πάντων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις. Τι σχόλια έχετε? Καταρχήν αυτό που φέρει ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή. Είναι αντισυνταγματικό έτσι κι αλλιώς. Δεν θα σταματάει κίνηση είναι το βασικό επιχείρημα. Το λέω σε έναν άνθρωπο που την έχει ζήσει και την έχει φάει την κίνηση της Αθήνας με το κουτάλι. Εντάξει. Είναι καταρχήν η γενικότερη αντίληψη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και ήταν και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, πριν από τις εκλογές, για το περί νόμου και τάξεως. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Πολύζο, που μπορούμε να κάνουμε το τι σημαίνει για τη δημοκρατία νόμος και τάξη. Δεν υπάρχει δημοκράτης πολίτης ο οποίος να μην θέλει την ασφάλεια. Η ανασφάλεια του πολίτη σημαίνει χτύπημα στη δημοκρατία. Οπότε, από μένα τουλάχιστον και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δείτε, δεν θα ακούσετε κάτι που να λέει ότι όχι, εμείς είμαστε υπέρ της ανασφάλειας του πολίτη. Όμως, αυτοί έχουν μια ιδεοληψία. Θεωρούν δηλαδή ότι όταν έχεις πολλά πηλίκια, έχεις και ασφάλεια. Αν έχεις δηλαδή πολλούς αστυνομικούς, αν έχεις πολύ. Αυτό είναι λάθος. Όταν δεν έχεις αιτίες που προκαλούν την παραβατικότητα και όταν έχεις αρχές στη δημοκρατία, μειώνεται η παραβατικότητα. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για το πώς βλέπουμε εμείς την κοινωνία και πώς βλέπει η δεξιά την κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να σας πω σε ό,τι αφορά στα πανεπιστήμια είναι ότι βεβαίως υπάρχουν ζητήματα παραβατικότητα στα πανεπιστήμια όπως και σε άλλους χώρους. Τι σημαίνει δηλαδή, αύριο θα βάλουμε και αστυνομία στα δημοτικά σχολεία ή στα γυμνάσια ή στα λύκεια? Και το πιο σημαντικό είναι ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει σήμερα τα εργαλεία και τις προϋποθέσεις, γι' αυτό και η πανεπιστημιακή, η Πλητάνης επί το πλήστον, η Πλητάνης είναι αρνητική, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μπορούν να έχουν υπηρεσίες φύλαξης των πανεπιστημίων χωρίς να υπάρχει εκεί η ελληνική αστυνομία. Γιατί, θα μου πει ο Ακροατής, τι σε πειράζει ένα Κώστα? Γιατί ποιος θα δίνει την εντολή στο πανεπιστημιακό ίδρυμα, ο Πρίτανης ή ο υπουργός ή ο αρχηγός αστυνομίας? Είναι 2 αντιφατικά πράγματα μέσα στον χώρο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα δημιουργούνται συνέχεια εντάσεις. Ανεφλόγ. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι υποκριτική, ιδεολειπτική και πραγματικά σε τίποτα. Ετοιμάζεται και η αστυνομία του μετρό, ανακοίνωσε ο κύριος Καραμάλης. Μα ο να φορμεί το τελευταίο περιστατικό. Μπορεί να βάλει και αστυνομία στις οικογένειες. Δηλαδή έχουν ξεφύγει εντελώς.
Μάλιστα. Το ότι μπορεί στο μετρό ή μπορεί στους χώρους να υπάρχουν υπηρεσίες φύλαξη, δεν θα τα γνωρίζουμε. Πάντα υπήρχαν. Παλιά, νομίζω ότι είμαστε κοντά στην ηλικία. Μπορεί να είμαι εγώ μεγαλύτερος. Είχαμε προλάβει, αν θυμάστε, και τους ελεγκτές μέσα στα λεωφορεία. Υπάρχουν τέτοια αισθήματα. Ναι. Παντού θα βάζουμε ένστολους με πιστόλια, δηλαδή. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι ασφάλεια για τον πολίτη. Είναι τελείως λάθος. Είναι απόλυτα ιδιαίτερη. Και να σας πω και κάτι, επειδή παίξανε πάρα πολύ. Πριν φύγω από την ΕΡΤ, κύριε Πολύζο, πριν παρετηθώ δηλαδή για να κατέβω στις εκλογές, ένα από τα ρεπορτάζ που είχα κάνει ήταν αυτή η ιστορία στο Μενίδη. Θυμάστε την περίπτωση που μια οικογένεια είχε χάσει το παιδί της, ναι, επειδή μια σφαίρα βεβαίως το είχε χτυπήσει το παιδί μέσα στο σχολείο. Φοβερό περιστατικό. Και γνώριζα κιόλας και τον άνθρωπο, κιόλας και προσωπικά. Κάναμε το ρεπορτάζ, λοιπόν, υπάρχει θέμα εκεί. Έλυσε τίποτα η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη σε αυτή την πολύ ουσιαστική προβληματική που υπάρχει σε πολλές περιοχές? Άλλαξε καθόλου η ιστορία που έλεγαν για την περιοχή των Εξαρχείων, που μας την παρουσίαζαν κάτι, ότι είναι κάτι τρελό, ενώ δεν ήταν κάτι? Υπήρχαν ζητήματα, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά έρχεται να κουμπώσει με αυτό που παρουσίασε σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση για την θεσμοθέτηση μιας νέας λογικής σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κράτος. Ότι θα απαγορεύουν από τους δημοσιογράφους να καλύπτουν τις διαδηλώσεις και θα είναι σε ειδικό χώρο, δεν σας προβληματίζει σαν επαγγελματία του χώρου? Το ότι θα έχουμε νέο σώμα για τις διαδηλώσεις και θα δίνονται άδειες, ποια θα γίνεται και ποια δεν θα γίνεται, και ποιος είναι αυτός που θα ορίζει δηλαδή την ποιότητα της διαμαρτυρίας των πολιτών? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά, και θέλω να σας δώσω και μία είδηση. Ότι σήμερα στην αρμόδια υποεπιτροπή της ΛΥΜΠΕ, που αφορά στο κράτος δικαίου, το θέμα της αστυνομοκρατίας και της αστυνομικής βίας θα τεθεί και θα ερευνηθεί. Και θα προχωρήσουμε σε έρευνα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ελλάδα. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή ξετυλίγεται στην πολιτική αντιπαράθεση μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει, βεβαίως τοποθετήθηκε χθες το κόμμα σας για την επιστολή που υπογράφουν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συμπαράσταση στον Κουφοντίνα, που λένε ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τη λογική του οφθαλμός αντί οφθαλμού σε έναν άνθρωπο με ταλαιπωρημένη υγεία κλπ. Για την μετακίνησή του. Αυτή η ιστορία καταλαβαίνετε όμως ότι μπορεί να χτυπάει και σε ευαίσθητες χορδές της κοινωνίας. Έτσι. Θέλω να πω, το θέμα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη δεν είχε μια αντιστοίχη στα συναισθήματα των συγγενών των θυμάτων. Όχι μόνο των συγγενών των θυμάτων, απλώθηκε και όλων των δημοκρατικών πολιτών. Ακριβώς. Απλώθηκε παντού στην κοινωνία. Φυσικά. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, όμως, ποια είναι η διαφορά της δημοκρατίας από τα άλλα καθεστώτα? Ο Κουφοντίνας, ο Δημήτρης Κουφοντίνας και όσοι άνθρωποι έκαζαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από τη δημοκρατία, την ελληνική δημοκρατία, δικάστηκαν. Και επιβλήθηκαν αυτές οι ποινές που η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε. Πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν, επειδή είμαι και στην αρμόδια επιτροπή για το κράτος δικαίου που σας είπα, ότι ή την πιστεύουμε την ελληνική δικαιοσύνη ή την αφισβητούμε ή πηγαίνουμε κατά το δοκούν. Ή με το συνέστημα ή με το δίκαιο που εμείς θεωρούμε ότι είναι. Επειδή έχουμε της πρώτης λογικής ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος καταδικάζεται, φεύγω από την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα και του όποιου κρατούμενου. Από τη στιγμή που η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, ο άνθρωπος που είναι καταδικασμένος μία φορά δικάζεται. Τέλος. Δεν μπορεί λοιπόν αναλόγως συμπαθιών ή θυμού δίκαιου να χρησιμοποιούμε διαφορετικές οπτικές στην εκτέλεση της ποινής. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και ξέρετε, είναι αυτό που προσδιορίζει αυτό που λέμε με την ευρεία έννοια προοδευτικός και συντηρητικός άνθρωπος. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Δεν εκδικείται ακόμα και αυτούς που θέλουν να τη χτυπήσουν και να τη σκοτώσουν. Ποτέ δεν το έκανε η δημοκρατία. Και αυτό η ελληνική δημοκρατία το έχει αποδείξει ακόμα και με τη δίκη των χουντικών που την δολοφόνησαν την ελληνική δημοκρατία. Ναι, δεν αλλά και εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων, επειδή η επίκληση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης δεν έχει να κάνει μόνο με τις αποφάσεις, αλλά και με όλες τις κινήσεις. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι είναι πολλοί κρατούμενοι που δεν εκτείουν στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα από την αρχή μέχρι το τέλος την ποινή τους. Ναι, εγώ δεν θέλω να μπω επί της ουσίας στην υπόθεση
Τέλος πάντων, εσείς μιλάτε πάντως και θέλω να σας πω πολύ ξεκάθαρα για την είσοδο σε τέτοιες αποφάσεις και του θυμικού, λέτε. Αυτό κρατώ. Θέλω να σας πω ξεκάθαρα και για να προλάβουμε να πάμε και στην πανδημία, έτσι. Γιατί εγώ βλέπω το ρολόι που τρέχει και αγχώνομαι. Η συνολική μου άποψη στα θέματα είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς, ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει θέμα με τους κρατούμενους, σας το είχα ξαναπεί. Το ότι το Υπουργείο, ότι η υπηρεσία των φυλακών δεν ανήκει δυστυχώς πια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι κρατούμενοι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, και ο σοφρονισμός δεν είναι θέμα αστυνομίας, είναι θέμα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και για να καταλάβουν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, όταν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν για το σοφρονιστικό καθεστώς στην Ευρώπη, ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει τι να πει, γιατί είναι άλλος αρμόδιος υπουργός. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Μάλιστα. Εσείς το ζήτημα της πανδημίας εξακολουθείτε να λέτε πως δεν πάνε καλά τα πράγματα στην διαχείριση και του υγειονομικού κομματιού, αλλά και στις επιπτώσεις που έχει, όπως είναι για παράδειγμα τώρα μετά από λίγο θα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών για την επιστρεπτέα που εκεί είναι φανερό ότι θα πέσει κούρεμα. Αντιπροτείνετε πράγματα που λέτε να συνεισφέρει το κράτος στις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, να χαριστούν οι επιστρεπτές, να μην επιστραφεί ούτε το μισό και πάει λέγοντας, αλλά κάποιος σας έλεγε έχει κοστολογηθεί όλο αυτό, ότι θα σήμαινε για τον κρατικό προϋπολογισμό ή εκεί θα μπορούσαμε να πάμε στην αξιοποίηση του μαξιλάριου. Κύριε Πολύζο, εγώ είμαι ευρωβουλευτής του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, δεν κυβέρνουμε εμείς. Και έχω άποψη σε αυτό, ξέρετε. Αυτό είναι και μια σπόντα και ακόμα και για δικούς μου συναδέλφους και συντρόφους, οι οποίοι θεωρούν ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και πρέπει να δίνει απαντήσεις για το αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό που έχω ως εικόνα, σαν εικόνα, είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα και δεν έχει κανένα σχέδιο. Έπαιξε από την αρχή με την επικοινωνία, με πολλά ταρατατσούμ, πολλές στολές, πολλά φλας και συγκροτημένες συνεντεύξεις τύπου στημένες. Σήμερα που ερχόμαστε πραγματικά στην δίνη της πανδημίας, που είναι η διάλυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω συνέχεια ένα άνοιγε κλείσε των επιχειρήσεων χωρίς σχέδιο, χωρίς αυτό που λέμε ορίζοντα. Ακόμα θα έλεγα και ότι η διαχείριση των χρημάτων που μάζεψε με αίμα ο ελληνικός λαός, αυτά το μαξιλάρι που το γελιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης και έλεγα ότι δεν χρειάζεται, από αυτό το μαξιλάρι σήμερα στεκόμαστε όπως στεκόμαστε στα πόδια μας, που είχε μαζέψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Εδώ πάλι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός και αυτό ουσιαστικά θα μας βρει σε μια κατάσταση όπου θα δούμε ότι στο μαξιλάρι, ότι μάλλον το κεφάλι μας δεν έχει ούτε μαξιλάρι. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή η πρόχειρη διαχείριση μόνο με την επικοινωνία θα μας φέρει κοντά πραγματικά σε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο που θα θυμίζει 13 και 12 και 13. Αυτό είναι που με φοβίζει. Με φοβίζει η διαχείριση και των εμβολίων, που είναι τα 2 εκατομμύρια εμβόλια που έλεγαν μέσα στο Φεβρουάριο ότι θα τα φέρουν, και βλέπαμε τα ρεπορτάζ των συστημικών μίντια της Αθήνας να λένε πού θα τα αποθηκεύουμε, πώς θα γίνουν. Είδαμε μετά όλους τους παρατρεχάμενους να εμβολιάζονται χωρίς να έχουν εμβολιαστεί οι υγειονομικοί. Βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, σας το είχα πει από την αρχή. Θεωρώ ότι το άνοιγμα της χώρας το καλοκαίρι που πανηγύριζε ο κ. Μητσοτάκης και τα συστημικά μίντια μας έφεραν πολύ πόνο τους επόμενους μήνες. Μιλάω για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έχει ευθύνη γι' αυτό, όπως και για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Θεσσαλονίκη με τους 700 ανθρώπους που χάσαμε λόγω ασυνεννοησίας, προχειρότητας και παιχνιδιών επικοινωνιακών και πολιτικών με διάφορους κύκλους της κυβέρνησης και της πολιτικής ζωής. Και για να γίνω και εξαφής και με την Εκκλησία. Ελάτε και να κλείσουμε με αυτό το σχόλιο σας για την Εκκλησία. Να σας πω και ένα τελευταίο που εκεί δεν ήθελε τη σύγκρουση, το λέτε με αφορμή τα Θεοφάνεια. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εγώ από την αρχή το έλεγα αυτό. Σε όλους τους χώρους λατρείας και σε όλους τους χώρους που μπορεί να έχουμε συνωστισμό, από τις πρώτες μέρες το έλεγα, πέρυσι το Μάρτι, πρέπει να είμαστε αυστηροί. Η πολιτεία και οι πολιτικοί και όσοι έχουν δημόσιο λόγο, οι δημοσιογράφοι ή όποιοι, δεν μπορούν να δίνουν διπλό μήνυμα. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Διότι αυτό δημιουργεί σύγχυση στον πληθυσμό
και μη πίστη στη βασική οδηγία. Και σε αυτό την πρώτη ευθύνη, την κυρία ευθύνη, την είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν πήγε να χαριαντιστεί και να κάνει πλάκα στην Πάρνηθα. Χωρίς μάσκα, χωρίς όρους, χωρίς αποστάσεις και φωτογραφιζόταν. Απαράδεκτο. Μάλιστα. Απαράδεκτο για το μήνυμα και για όποιον το κάνει. Αλλά για να είμαι. Να μείνει και κάτι. Έλατε να κλείσουμε με αυτό. Ναι, βέβαια. Η πατέντα του εμβολίου, το εμβόλιο, κύριε Πολύζο, το φάρμακο είναι αγαθό. Όταν έχουμε πανδημία, είναι αγαθό στο τετράγωνο. Ή μήπως στην ιωστή. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι λαοί της Ευρώπης και ο δικός μας λαός να είμαστε έρμεα συμφερόντων μεγάλων πολυεθνικών και ουσιαστικά να κάνουν deal μεταξύ τους για το αν θα ζήσετε εσείς και το παιδί σας και εγώ. Πρέπει πατέντα λοιπόν να έρθει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ξαναδούμε σοβαρά δύο ζητήματα και στην Ελλάδα. Πρώτον, τη δημιουργία κρατικής φαρμακοβιομηχανίας και ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων όπως και ευρωπαϊκής και ερευνητικών κέντρων. Δεν μπορούν οι λαοί της Ευρώπης να σέρνονται πίσω από τα μεγάλα συμφέροντα. Και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα που αφορούν την εθνική στρατηγική. Όπως παραδείγματος χάρη την κρατικοποίηση των ναυπηγείων. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σας θα τα πούμε. Μια ιδέα. Λοιπόν, καλά κάνετε, συνεισφέρετε πάντα. Όχι, γιατί αγοράζουμε. Με θεματολογία. Αγοράζουμε. Μην μου πείτε άλλα, γιατί θα δικήσουμε τους υπόλοιπους καλεσμένους. Αγοράζουμε από κρατικά γερμανικά ναυπηγεία πολεμικά σκάφη και δεν έχουμε εμείς δικό μας γιατί μας τα απαγορεύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού θα πάει αυτό? Σκάνδαλο είναι. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας κύριε Αρβανίτη, καλή χρονιά.